Ακολουθεί η εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop με τον Νίκα από το TH Show Crew. Καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στα άδυτα του Hip Hop με μένα από το THO Crew. Και έχουμε δύο καλεσμένους. Έχουμε τον Μίλτο Σταμούλη. Γεια σου Μίλτο. Καλησπέρα και από μένα. Και έχουμε και τον Πέτρο Σοφιανίδη από την εκπομπή Temple of Rock. Γεια σου Πέτρο. Γεια σας παιδιά, χαίρετε. Τι κάνετε Πέτρο μας? Καλά είμαστε, να επαναρθώ να δω τι κάνετε κι εσείς. Δεν έχετε δουλειά και είστε εδώ? Έχω δουλειά, βασικά τελείωσα. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης που είναι παραμονές Χριστουγέννων. Ναι. Ναι. Τι σκέφτεσαι να κάνεις Χριστούγεννα, να κάνεις τίποτα? Χριστούγεννα, οικογενειακά, φίλους, οικογένεια, οικογενειακά, φίλους, οικογένεια, οικογενειακά, αυτό. Οικογενειακά, οικογενειακά. Μίλτο, πιστεύω εσύ να καταλάβατε τι θα κάνω. Οικογενειακά, φίλους, οικογένεια. Ναι. Και κυρίως. Όλοι οικογενειακά φίλους εκτός από μένα. Γιατί εσύ? Γιατί εγώ έξω οικογενειακά με φίλους. Εσύ στο κατούρι πηγάδισες. Εγώ στο κατούρι πηγάδισα. Λοιπόν. Ακροατές μου, σήμερα θα αναλύσουμε βασικά και θα αναλύσουμε κάποια κομμάτια hip hop. Θα δούμε βαθύτερα νοήματα, ας πούμε, θα μπούμε πιο βαθιά σε κάποια κομμάτια. Και αυτά τα δύο τα παιδάκια εδώ δίπλα θα μου πούν τη γνώμη τους και θα μου πούνε πόσο βαθιά είναι αυτά που θα πω. Κοίτα, άμα φτάσουμε στο Τιτανικό, εντάξει, είναι πολύ βαθιά θα τώρα. Πω, στο ναι, βάθος εννοώ. Ξέχασα ότι ο δίπλα μου, ο Πέτρος, λέει και ανέκδοτα. Δεν θα πω κάτι, μην ανησυχείτε, μην πάρετε κουβέρτες. Ανεβάζω τη μουσική. Να μην σ' ακούνε. Μην μιλά. Τώρα μου θυμίζει το Τζάλιο λίγο, έτσι μου κάνει σαν εμπάργο ένα πράγμα. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Κάνε πουμπί. Θα πούμε έξω, όχι, μην το κάνεις αυτό. Καταρχάς δεν έπρεπε όπου μας ακούνε. Μας ακούνε από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, φυσικά. Με ρωτάς ή το λες? Το λέω ρωτώντας. Α, όχι. Παιδιά, μας ακούνε από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για πάμε λίγο. Για πάμε λίγο. Να πούμε και το site. www.eoelas.org. Και αφού πατήσουν το play, βλέπουν και τι ανεβάσαν σήμερα οι συνεργάτες μας, έτσι γύρω γύρω. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, τι λέτε, να μπούμε σιγά σιγά? Ξεκίνα να πούμε και εντάξει, θα δούμε το ανάγκη. Ναι. Ξεκίνα εσύ και αν βαρεθούμε θα φύγουμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα πω πολύ έξυπνα πράγματα σήμερα. Ωραία, λοιπόν. Περιμένουμε να ακούσουμε. Κρεμόμαστε τα χείλη σου. Πάμε. Μην το κάνεις, μην κρέμψα. Σε έχω πει πονάω. Λοιπόν. Τραγούδι του Τούπακ. Γνωρίζουμε Τούπακ? Ναι, γνωρίζουμε Τούπακ. Εννοείται, εντάξει. Ακόμα και οι ροκάδες ξέρουν. Όλοι. Όπως και οι χειροκροπάδες, ας πούμε, ξέρουν. Ξέρουμε Led Zeppelin, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Θα μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο κομμάτι του Tupac, το Brenda's Got a Baby. Κομματάρα φίλε, ναι. Πολύ κομμάτι. Είναι το solo debut, το single κομμάτι του Tupac Shakur και 10ο κομμάτι από το άλμπουμ του, στη σειρά έτσι. Λοιπόν, 10ο άλμπουμ όπως είπα από το κομμάτι του, από το άλμπουμ του. το οποίο άλμπουμ, σούς. Το οποίο άλμπουμ λέγεται Tupacalypse Now. Το τραγούδι το οποίο είχε τη συμμετοχή του R&B τραγουδιστή Dave Hollister μιλάει για ένα 12χρονο κορίτσι με το όνομα Brenda που ζει σε ένα γκέτο, δηλαδή σε μια φτωχογειτονιά. Και άκου εδώ έτσι, άκου εδώ την ιστορία. Και έχει ένα μωρό, 12χρονη, το οποίο δεν μπορεί να το αναθρέψει και να το συντηρήσει. Το 10χρονο. Mm-hmm. Το τραγούδι διερευνά το πρόβλημα της εφηβικής εγκυμοσύνης,
και τις επιδράσεις στις νεαρές μητέρες και τις οικογένειές τους. Όπως πολλά κομμάτια του Tupac Shakur, έτσι και το Brenda's Got a Baby, αντλεί από την δεινή κατάσταση των φτωχών ανθρώπων του γκέτο. Σε αυτό το κομμάτι ο Tupac χρησιμοποιεί την Brenda για να εκπροσωπήσει όλες τις νεαρές μητέρες. Ένα μεγάλο πληθυσμό, ναι. Σε αυτό το κομμάτι κριτικάρει και κρίνει περισσότερο τους πατεράδες αυτών των κοριτσιών που δεν τους παρέχουν καμία βοήθεια και απλά φεύγουνε. Σαν να μην έγινε τίποτα, δεν υποστηρίζουν, δεν αναγνωρίζουν καν το μωρό. Αυτό, ένα σφύριγμα. Παράλληλα κριτικάρει την κυβέρνηση που δεν δίνει τόση σημασία σε αυτό το θέμα και γενικά την κοινωνία που αψηφεί αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι τεράστιο πρόβλημα. Ειδικά παλιότερα, τώρα μπορεί να βάλαμε λίγο μυαλό, όχι τόσο, αλλά παλιότερα γινόταν περισσότερο, έτσι. Και πάλι πιστεύω υπάρχουν ακόμα τα γκέτο. Γκέτο υπάρχουν, φυσικά, ναι, και πάλι υπάρχουν γκέτο. Δηλαδή και στην Αμερική να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Καλά, και στην Ελλάδα υπάρχουν γκέτο, τώρα μιλάμε. Και εντάξει, μην πούμε για την Αφρική που είναι τριτοκοσμική χώρα και γίνεται χαμός, εντάξει. Αλλά αυτό το πρόβλημα πιστεύω ότι είναι παγκόσμιο. Είναι διαχρονικό και είναι παγκόσμιο. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά που είπε για την Brenda και αυτά, παρεμπιπτόντως, να πω πως όλη αυτή η ιστορία με την Brenda είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ειδικά αυτή τη σχετικό παραδείγματος χάρη, ο Tupac φυσικά είχε και το εξηγήσει. Ο Tupac, ας πούμε, είχε γράψει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι όταν διάβασε ένα άρθρο από μια εφημερίδα όπου έγραφε για ένα 12χρονο κορίτσι που έμεινε έγκυος από το ξάδερφό της. Και μομιξιά, και άλλο θέμα. Και ύστερα πέταξε το μωρό σε έναν συμπιεστή απορριμμάτων. Για το σκοτώσει δηλαδή. Έλα ρε φίλε, γιορτινές μέρες τώρα, τι τώρα, είναι γιορτινές μέρες, αλλά σκέψου τώρα. Εντάξει, κοίτα. Αυτή τη στιγμή λέμε κάτι με νόημα, έτσι. Ο Μίλτος τώρα, μια παρατήρηση, ο Μίλτος τώρα παίρνει την αρνητική πλευρά του θέματος. Υπάρχει θετική πλευρά του θέματος, όπου η γνώση είναι ακριβώς αυτά που ξέρουμε που έχουν γίνει να μην ξαναγίνουν. Ναι. Δυστυχώς είναι πολύ άσχημα αυτά, αλλά. Ναι, δυστυχώς. Και τώρα μέρες που είναι. Είναι πολύ καλό το να το ξέρεις. Να παροτρύνουμε γενικά τον κόσμο. Ναι, παιδιά. Στο αγαπάτε αλλήλους, γιατί είμαστε στην αγαπάτε αλλήλους. Εποχή, ειδικά εδώ στην Ελλάδα και στον κόσμο βέβαια. Είμαστε τώρα που είναι γιορτές, να οδηγάμε πιο. Συνετά. Χωρίς αλκοόλ, παιδιά, λίγο πιο. Και αυτό, γιατί δεν προσέξουμε τους άλλους ακόμα. Αυτό, ναι. Να τους αγαπάμε τους άλλους. Όλους τους αγαπάμε. Για αυτούς μας και τους άλλους. Αυτό. Δυστυχώς τέτοια πράγματα, τέτοια απάνθρωπα πράγματα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Αλλά ευτυχώς έχουμε την hip hop μουσική που μας υπενθυμίζει αυτά τα γεγονότα και μας δείχνει πόσο άσχημα και απάνθρωπα είναι. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι? Άντε πάμε, φεύγουμε. Brenda's Got a Baby. Πάμε, πάμε, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Λοιπόν. Ναι, θέλω να το ακούσουμε, βάλε. Brenda's Got a Baby, λοιπόν. Ήρθαμε πάλι εδώ μετά από το κομμάτι. Λοιπόν, παιδιά, να αρχίσω από το Μίλτο. Μίλτο, πώς φάνηκε το κομμάτι? Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο κομμάτι. Σαν μουσική ή σαν lyrics? Θα σου πω αρχικά σαν μουσική. Σαν μουσική, ναι. Αλλά και τα μηνύματα που σου περνάει το κομμάτι. Έτσι. Εγώ πιο πολύ αυτό το κομμάτι, Πέτρο, θα είναι το μόνο κομμάτι που θα μπορούσα να ακούσω και χωρίς μουσική πίσω. Ναι. Lyrics. Mm-hmm. Σκέτα lyrics. Ακαπέλα. Ακαπέλα. Όχι ακασκούφο. Όχι ακασκούφο. Όχι ρε φίλε μου. Σε παρακαλώ, γιατί. Εντάξει, με ζήτησε να έρθω στην εκπομπή. Πρέπει να τα. Μπορώ να τα πάρω πίσω. Όχι. Λοιπόν. Συγγνώμη, παιδιά, με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Εντάξει, εδώ μέσα ζέστη έχει, δεν κρυώνουμε. Εδώ μέσα έχει ζέστη. Ο κόσμος όμως. Ο κόσμος τα ακούει αυτά. Ο κόσμος να πάρει καλοριφέρ, κάτι ρε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μου έρθει κι άλλο μετά, να ξέρετε, δεν ξέρω. Λοιπόν. Όσο κάθομαι εδώ. Αφού λέμε για κομμάτια με νόημα και ιστορία και τέτοια, θα συνεχίσουμε με Tupac. Συμφωνώ πάντως σε αυτό που
για το κομμάτι, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Mm. Και ότι όντως όταν προέρχεται από μια αληθινή ιστορία, είναι ακόμα πιο μεγάλη βαρύτητα που πρέπει να δώσουμε και. Φυσικά, φυσικά. Και μας συγκινεί, ας πούμε. Ό,τι είδος και να είναι. Ό,τι είδος. Ας πούμε, εγώ όταν βλέπω μια ταινία και στην αρχή της ταινίας γράφει based on true events. Ναι, ναι, ναι. Αμέσως επηρεάζει. Αμέσως εγώ, εμένα μου έρχεται πιο πολύ περιέργεια με το δω. Κατάλαβες. Και γενικά ο κόσμος έχει παρεξηγήσει λίγο το hip hop σε κάποια θέματα. Φυσικά. Έτσι. Δηλαδή, έχει παρεξηγήσει τα πάντα. Τα πάντα έχει παρεξηγήσει σίγουρα, αλλά ναι. Το hip hop περνάει πολλά μηνύματα και ναι, όμορφα ναι, ναι, και άσχημα. Και είναι μια μουσική που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά. Κοίτα, ας μιλήσουμε για παλιό hip hop, έτσι. Το hip hop πάντε... τώρα δεν είναι. Ναι, ναι, βασικά αυτό θέλω να πω. Τώρα, αυτό που λέει ο Νίκας. Το παλιό hip hop τα περνούσε όλα αυτά. Όλα και άλλα τόσα. Αλλά πλέον το hip hop. Πλέον έχει... Στην Αμερική κυρίως, για να πούμε την ναι, αλήθεια, είναι σαν συσσαγωγικά είναι, έχουν παραμείνει μετρημένοι κάπως... στα δάχτυλα, έτσι. Ναι, η αυθεντική είναι πολύ λίγη. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε με Tupac. Να δούμε τι άλλο έχει κάνει αυτός ο τύπος. Τι άλλο πιάντα έχει κάνει αυτός ο τύπος. Θρύλος, θρύλος. Λοιπόν, όπως το είπες. Τσουσούριας. Λοιπόν, πάμε πίσω στο 1993. Μη σε δω να πηγαίνεις πίσω με την καρέκλα. Όχι. Στο 93 είπαμε. Όχι. Στο χρόνο. Ωραία. Ήμουν ενός ετών τότε. Όπου... Αλήθεια. Το 93 δεν είχα γεννηθεί. Γεννιέμαι σε 3 χρόνια μετά το 93. Άρα δεν πάμε πίσω. Άρα δεν πάμε. Δεν συμβαίνει, θα εξαφανιστείς από εδώ. Πήγε, δεν συμβαίνει. Λοιπόν, το 1993 ο Tupac βγάζει κι άλλο ένα solo κομμάτι, το Keep Your Head Up. Προσωπικά από τα αγαπημένα μου κομμάτια του Tupac. Τα βάνει. Το, ναι, κοίτα, αυτή τη στιγμή ο Πέτρος είναι σε μια φάση, έχει σηκωμένο το κεφάλι και απλά κοιτάει το ταβάνι. Επειδή το κομμάτι λέγεται Keep Your Head Up. Καταλάβατε γιατί τύπο μιλάμε. Ακούς Tupac. Όπως και το προηγούμενο κομμάτι, το Brenda's Got a Baby, έτσι και σε αυτό έχει την συμμετοχή του R&B τραγουδιστή Dave Hollister. Ξέρεις τον Dave Hollister? Ακουστά μου. Εγώ δεν είχα ακουστά τον Dave Hollister πριν αρχίσω να ψάχνω ποιος έκανε feat σε αυτό το κομμάτι. Έχει έτσι την κλασική την R&B φωνή. Ναι, έχει πολλά κομμάτια με το Tupac. Αυτό μου έκανε εντύπωση ότι δεν τον ξέρω. Είχαν συσταγωγικά παραπάνω σχέση απλώς από συνεργασία. Λογικά, ναι. Τα βρίσκανε εννοώ μεταξύ σου με αυτήν. Ιδεολογικά. Τότε ξέρεις πώς ήταν. Οι rappers με τους R&B καλλιτέχνες τα πήγαιναν αρκετά καλά. Λογικό. Λοιπόν, το Keep Your Head Up είναι αφιερωμένο σε όλες τις Αφροαμερικανές γυναίκες και την Latasha Harlins. Άκου εδώ τώρα ιστορία της Latasha Harlins. Ήταν μόλις 15 χρονών όταν πέθανε από τη σφαίρα του αφεντικού της στο μαγαζί που δούλευε το 1991 στο Los Angeles της Αμερικής. Μέσα σε αυτό το κομμάτι ο Tupac φύγει πάνω κάτω τον μισογυνισμό, ας πούμε. Εμψυχώνει όλες τις γυναίκες να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι, όπως το λέει και ο τίτλος του τραγουδιού, και να προχωράνε στη ζωή τους υπενθυμίζοντάς τους πόσο σημαντική είναι η παρουσία της γυναίκας στον κόσμο αυτό που ζούμε. Με στίχους όπως «And when he tells you, you ain't nothing, don't believe him», που μεταφράζεται ως «και όταν σου λέει πως είσαι ένα τίποτα, μην τον πιστεύεις», «And if he can't learn to love you, you should leave him». Μετέφρασέ το. And if he can't learn to love you, αν δεν μάθει να σε αγαπάει, άφησε τον. Ναι, ναι, θα okay. πρέπει να τον αφήσεις. Ναι. Εκτός από αυτό τον υπέροχο στίχο, έτσι, το θεωρώ υπέροχο στίχο. Έτσι. Ναι, είναι εκτός, πολύ ωραίος. Εκτός από αυτό τον υπέροχο στίχο, έχει και άλλους τόσους στο κομμάτι. Αλλά έχει έναν, ο οποίος είναι ο αγαπημένος μου στίχος του Tupac. Γενικότερα. Mm-hmm. Από όλα τα κομμάτια. Από δηλαδή. Όλα τα κομμάτια, είναι ναι. Το unique one. Είναι το unique one που θα το. Που, the one and only. Που, το έχω και τέτοιο. Το έχω και screen share. Ναι, ναι, ναι. Οκ, κατάλαβα. Λοιπόν. Και λέει στα αγγλικά πρώτα. You know, it's funny when it rains, it pours. Mm-hmm. They got money for wars, but can't feed the poor. Το οποίο μεταφράζεται. Ξέρεις, είναι αστείο. Όταν βρέχει, η βροχή χύνεται. Mm. Έχουν λεφτά για πολέμους, μα δεν μπορούν να ταΐσουν τους φτωχούς.
Και στα αγγλικά αυτό βέβαια κάνει ρήμα και ακούγεται πολύ πιο ωραίο, αλλά σαν νόημα. Το νόημα το βρίσκω, ναι, δεν είναι. Το βρίσκω πολύ πολύ δυνατό. Δεν είναι ξέρω. Ωραίο. Το, ωραίο. Το βρίσκω πάρα πολύ δυνατό. Με αυτά τα υπέροχα λόγια λοιπόν. Και πάμε. Να συμπληρώσω και κάτι συμπληρώσω, ακόμα. Φυσικά. Πριν πάμε να ακούσουμε. Και εγώ το έχω σαν μισό λεπτάκι να δω λίγο. Ποιο το λέγεται, όλο ξεχνιέμαι. Μιλήστε λίγο, θα μιλήστε λίγο. Λοιπόν, για πες πώς πάει η μέρα σου, Μίτο. Καλά, εδώ ησυχία. Για πες πόσο ψάχνει αυτός, ας πούμε κάτι. Έχει εδώ ωραία ηχεία, βλέπω. Έχει κάτι καλώδια. Λοιπόν, έλα, το βρήκα. Το βρήκες. Ο Τζίμι Χέντριξ νομίζω το έχει πει. Δεν θυμάμαι τώρα σίγουρα. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Δηλαδή, όταν το έχω η δύναμη διαβάσει για αγάπη γίνει πιο μεγάλη από την αγάπη, αγάπη για δύναμη, ναι. Τότε ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Φυσικά, φυσικά, πλάκα κάνεις. Αυτό και αν έχει νόημα. Αυτό το σκέφτηκα, ας πούμε, γιατί συνάδει με αυτό που μόλις είπαμε. Mm-hmm. Μόλις είπες εσύ. Ναι. Παιδιά, παρεπιπτόντως, είμαι κρυωμένος, γι' αυτό ακούγομαι λίγο. Τόσο σεξι. Τόσο σεξι. Ακούγομαι πάρα πολύ σεξι. Ήταν θέμα συζήτηση πριν την εκπομπή. Ναι. Άμα ακούγατε αυτά που λέμε και off the air, θα είχατε πολύ. Θα είχατε πεθάνει. Πολύ πιο πολύ πλάκα. Ναι. Αυτό για όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Keep Your Head Up του Tupac Shakur. Φύγαμε. Some for my guys and Elijah and little girl named Corinne. Some say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots of pockets. Παιδιά, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν έχουμε δυστυχώς. Δεν μας αναπαράγει ολόκληρο το κομμάτι για κάποιο λόγο. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Οπότε. Δεν έχει πομπή να συμβαίνει, δεν είναι. Δεν το τραγουδίζει. Μπαίνετε YouTube και πατάτε του πάκι πιο. Πραγματικά, άμα. Το παίζει YouTube από εκεί. Πραγματικά, άμα. Παιδιά, όμως έχουμε. Έχουμε τη λύση εδώ στο ραδιόφωνο μας. Έχουμε τη λύση. Έχουμε τη λύση εδώ στο ραδιόφωνο μας. Έχω δίπλα μου δύο ηχολήπτες. Μουσικοτεχνολόγος. Μουσικοτεχνολόγος και ηχολήπτης παραγωγός. Καλά, πώς να μην έχουμε χειρουργός λείψει. Χειρουργός ήχου και τα λοιπά. Πώς να μην έχουμε λείψει. Παιδιά, τα πάντα. Τα πάντα εδώ, ό,τι θα χρειαστείτε. Για τις γιορτές. Λοιπόν, για τις γιορτές. Your head up. Your... Να το. Δεν είναι αυτό. Και τι λοιπόν, είμαστε... Ναι, είμαστε έτοιμοι. Είναι ολόκληρο. Για... ναι, ολόκληρο. Α, παιδιά, εδώ πέρα το λέω δείχνει ολόκληρο. Τώρα, άμα... άμα γίνει διακοπή... Για δώσε. Να γίνει τίποτα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Θα πάμε για μερικές διαφημίσεις. Μερικές όχι πολλές. Το ακούσαμε όλο το κομμάτι. Το ακούσαμε όλο. Όλο. Επιτέλους. Για, το επιτέλους, ακούσαμε όλο, ναι, το κομμάτι. Αλληλούια. Μπράβο. Πάμε λοιπόν για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Ήρθαμε εδώ μετά από τις διαφημίσεις. Εδώ ήμασταν βασικά, δεν πήγαμε. Εδώ ήμασταν, ναι, απλά μιλούσαμε, ναι. Παιδιά, τι λέτε, πολλές διαφημίσεις άκουσα. Κάνα. Εντάξει, πολλές. Είναι προγραμματισμένες. Κάνα... Τι να κάνεις, τι κάνα να κάνεις. Κομμάτι λέω να ακούσουμε. Ναι, μωρέ, ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Έχω μόνο να ακούσουμε μουσικούλα. Ακούσουμε LL Cool J, ναι. Το ξέρεις τον LL Cool J? Όχι, δυστυχώς. Πολύ παλιός. 80s, 90s. Ήταν από τους τύπους που φορούσαν αυτά τα καπελάκια, τα. Τα ψιλοστρογγυλά, τα κόκκινα. Τι σαν τζεντάι, ας πούμε, σαν Darth Vader. Ναι. Old school, δικά τέτοια. Ωραία. Το κομμάτι πώς λέγεται? Mama said knock you out. Οκ. Η μαμά είπε να σε βγάλω KO. Come on, man. And with the local DBC news, LL Cool J with a triumphant comeback. More a solo. But tonight, don't call it a comeback. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας Πέτρο, γεια σας. Τι κάνεις? Hello. Εδώ είμαστε. Μίλτο, πώς Νίκο. Πώς το ζεις? Το Νίκο. Ζω πάρα πολύ. Νίκα ρε. Νίκα.
Τι? Το ζω πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από το www.eolas.org. Το email μας είναι radio@eolas.org. Στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε και για την εκπομπή. Και στη σελίδα μου στα άδυτα του hip hop at EOE Radio. Στέλνετε καμιά ερωτησούλα, κανένα γεια, κανένα μιλέτε ανέκδοτα, Πέτρο μιλες ανέκδοτα, κανένα τέτοιο, είπα, στείλτε. Δεν είπα, δεν είπες, εντάξει. Λοιπόν, να στείλω... ο μεθυσμένος Άγιος Βασίλης. Τι? Πώς λέγεται ο μεθυσμένος Άγιος Βασίλης. Μου δίνεις 5 δεύτερα. Σου δίνω. Πώς λέγεται ο μεθυσμένος Άγιος Βασίλης. Ναι. Λοιπόν, ένα. Άγιο... Πες το, λέγε. Βασιλόπιτα. Ξέρεις τι θέλω να έχω εδώ, εκείνο που είχες για το ECAV. Για το ECAV, ναι, ναι. Τα είναι προσφορά το ECAV. Εντάξει, όσοι ζωντανοί. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον Γλάρο ή αλλιώς Νίκολας. Γλάρος τέτοιος. Τον κολλητό μου, το λέμε Γλάρο. Γεια σου ρε Γλάρε, γιο ρε Γλάρε. Γεια σου Γλάρε. Ή αλλιώς Πλιάκαρος, έτσι. Ή Πλιάκαρε, πώς σε φωνάζω. Το θυμάσαι, ήταν το παιδί που καθόταν δίπλα μου στα γενέθλιά μου. Όντω, ναι. Που όλοι πίναμε κρασί και αυτός έπινε ουίσκι. Α, ναι, ωραίος. Είναι το μαύρο χρώματο της παρέας, δηλαδή. Όχι ρε, όχι, είναι το καλύτερο παιδί της παρέας. Γεια σου ρε Γλάρε. Γεια σου ρε Γλάρε. Γεια σου Γλάρε. Merry Christmas. Πάμε. Ξέρεις για ποιο κομμάτι θα μιλήσουμε τώρα? Το ξέρετε όλοι και το λατρεύετε. Εγώ βασικά να σχέτω γιατί πρέπει να φύγω. Α, φεύγεις. Ήθελα να το πω, δεν με αφήσατε, ναι. Έγινε. Θα κλείσετε χωρίς εμένα. Μην ξεχάσετε να βάζετε το εξαγωγικό της εκπομπής. Ξέρω, ναι. Μας δύο ξέρω, έχω κάτι εδώ. Παιδιά, χρόνια πολλά με Χρήστας. Πέτρο. Πέτρο. Φιλάκια. Τα λέμε Πετράρα. Θα μιλήσουμε να είστε καλά, να περάσετε το μότυπα. Και συνεχίζουμε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, Νάκη. Έτσι. Α, ναι, κάτσε, εγώ δεν τις προλάβω. Καλές γιορτές, Πέτρο μου. Merry Christmas and a Happy New Year! Με πολλές τρέλες. Ξέρεις εσύ. Και πολλά ροκάκια, περιμένουμε κάνα κομμάτι να βγει. Έτσι. Όχι, σύντομα, μπορεί να ανεβάσω κάτι για τις γιορτές. Να ανεβάσεις κάνα τίζεράκι. Κάνα τίζερ. Έτσι. Και μην ξεχνάμε. Για όσοι θέλετε να τσεκάρετε το κομμάτι του Πέτρου, Seven Seas λέγεται, πείτε rock, θα τον πατήσετε στο YouTube και θα... Και, μην ξεχ... και να επενθυμίσουμε να μην ξεχνάμε και την εκπομπή του Πέτρου βέβαια, το Temple of Rock, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 4. Στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Άμα αντέχετε την κρυάδα, να μπείτε. Έγινε Πετράν. Λοιπόν, Μίλτο, ξέρεις για ποιο κομμάτι θα μιλήσουμε? Φυσικά και ξέρω. Για πες. Για το Gangsta's Paradise. Ναι, το Gangsta's Paradise. Τι έχεις να πεις, αρέσει αυτό το κομμάτι? Απίστευτο, εντάξει. Είναι ένα κλασικό κομμάτι. Ξέρεις πώς το λέω αυτό το κομμάτι? Κομμάτι εποχή. Ναι, έχει αφήσει εποχή. Δηλαδή ακόμα το ακούς, ακόμα το... Το τραγουδάς, ακόμα χορεύεις μαζί με το κομμάτι, αλλά, ακόμα, δηλαδή, αλλά, σ' αρέσει που τα ακούς. Θες να σου πω παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό? Για πες μου να μάθουμε και να μάθουν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, το Gangsta's Paradise είναι ένα κομμάτι του Coolio με τη συμμετοχή του LV στα φωνητικά. Ο LV κάνει το ρεφρέν ουσιαστικά. Αυτό το κομμάτι έγινε soundtrack για την ταινία Dangerous Minds το 1995. Έχεις δει την ταινία? Δεν έχει τύχει να τη δω την ταινία. Να τη δεις. Το Dangerous Minds είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Την είχα δει πολύ παλιά και τη βλέπω καμιά φορά και τώρα. Έχει σχέση με σχολείο, με λυκειόπαιδα, αλλά στο γκέτο. Ναι. Οπότε βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν απλά να μάθουν δασκάλους το ένα το άλλο. Έχει πολύ φάση, έχει πολύ ιστορία. Θα τη δούμε, εννοείται, θα τη δούμε. Λοιπόν, η μουσική του κομματιού ωστόσο πάρθηκε από το κομμάτι του Stevie Wonder, το Pastime Paradise. Οπότε οι τύποι ουσιαστικά τι κάνανε? Πήρανε τα δικαιώματα από τη μουσική σύνθεση του Stevie Wonder και απλά
πήραν. Α, αυτός νομίζω είχε κιθάρες στη μουσική του. Και απλά την κάνανε rap. Ναι, γιατί ο Steve Wonder γράφει. Γράφει blues, γράφει jazz. Κυρίως pop, παλιό. Ναι, 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 ναι. Αλλά μπράβο, εντάξει. Δηλαδή καμία σχέση το συγκεκριμένο κομμάτι με την. Με το σκεπτικό του Steve Wonder, κατάλαβες αυτό θέλω να σου πω. Αλλά κοίτα τι βγήκε, ας πούμε το πάντρεψαν και βγήκε κάτι τέτοιο. Ναι, μα εννοείται, δηλαδή. Είδες. Αυτό που έλεγες και στην προηγούμενη εκπομπή ότι πρέπει να ψάχνεσαι με μουσική. Αυτό, γι' αυτό και άλλωστε αγαπάς τη μουσική, γιατί όταν την παντρεύεις βγαίνει κάτι. Γίνεται ένα πολύ ωραίο σύνολο. Λοιπόν, ήξερες ότι το κομμάτι αυτό πήρε το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rap Solo Performance? Όχι. Πήρε γκράμμι, φίλε, αυτό το πήρε γκράμμι. Φυσικά και πήρε γκράμμι. Εντάξει, έχει αφήσει εποχή όμως το κομμάτι. Έχει αφήσει εποχή. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό μας αφηγείται μια ιστορία. Την ιστορία του Coolio ουσιαστ, σε παρένθεση, μου, που έχει χάσει τις ελπίδες του και έχει εξαντληθεί από τη ζωή στο γκέτο και από την κακή σχέση με τη μητέρα του, έτσι. Στο κομμάτι εξηγεί πως η κοινωνία στα γκέτο είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να διψάς για δύναμη, λεφτά και φόνους. Τι λες, έτσι έχει εξηγήσει το κομμάτι ο Coolio. Πώς το πες το τελευταίο, να διψάς για δύναμη. Δηλαδή το γκέτο σε φέρνει σε μια κατάσταση άθλια που στο τέλος καταντάς να διψάς για δύναμη, λεφτά και φόνους. Κατά τα λεγόμενα του Coolio. Εντάξει. Νομίζω ότι εν μέρει ισχύει αυτό. Ισχύει πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα σε. Ειδικά τα λεφτά, έτσι το κομμάτι. Ειδικά στα γκέτο εκείνα. Ειδικά στα γκέτο, ναι. Εκείνα τα γκέτο. Τώρα μιλάμε για πολύ διαφορετικά γκέτο. Δεν μιλάμε για αυτά τα γκέτο που αποκαλούμε εμείς εδώ. Καλά, ήταν και άλλη εποχή τότε. Άλλη εποχή τότε, δηλαδή ήταν πιο φτωχά πράγματα νομίζω. Ήταν παλιά, ήταν πιο δύσκολα νομίζω. Ναι, τα βγάζαμε πέρα πιο δύσκολα και σαφέστατα όταν έμπαινε σε τέτοια κόλπα. Γινώσουν ένα μαζί με αυτό. Ένα μαζί, ναι. Και μετά από όλα αυτά, πρόσθεσε ο Coolio, λέει, και τέλος, μένουμε μια απογοήτευση ότι η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Οπότε βλέπεις ότι. Σαν να έχει απελπιστεί. Όχι, βλέπεις ότι πιο παλιοί rappers από τον Coolio. Ναι. Πολύ πιο παλιοί, δηλαδή. Ας το πούμε. Tupac και πιο παλιοί είχαν μια αισιοδοξία ότι κάτι θα φτιάξει το ένα το άλλο. Ο Coolio ήρθε στα 90s όμως και είπε όχι, μαγκής, δεν θα φτιάξει τίποτα, όλα θα παραμείνουν χάλια, έτσι πιστεύω. Δηλαδή είναι και αυτό ένας τρόπος σκέψης κακός, αλλά τι να κάνουμε. Οκ, εντάξει, ο καθένας. Διαφορετική άποψη, έτσι. Ναι. Διαφορετική άποψη, εκεί που όλοι θέλανε εκεί να. Εκεί που όλοι θέλουν το ένα το άλλο, ναι. Ο τύπος έρχεται με ομό ρεαλισμό και λέει όχι, όσο ζούμε δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να τα ακούσουμε. Ναι, εννοείται να τα ακούσουμε και να τα απολαύσουμε. Να τα απολαύσουμε. Φύγαμε. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never caught. Αυτό ήταν, Μίλτο, ε. Κομματάρα. Εντάξει, ναι. Κομματάρα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα σ' αρέσει να κάθεσαι και να τα ακούς. Ακόμα σ' αρέσει. Βγήκε το. Δεν θυμάμαι πότε βγήκε. 90 κάτι. Διαχρονικό κομμάτι. Και διαχρονικότατο. Έτσι. Διαχρονικότατο. Ακόμα περνάει. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε τώρα, ναι, off-air. Ναι. Ότι τα παλιά, μερικά παλιά κομμάτια, ας πούμε, σε σύγκριση με τα σημερινά. Θα τα ακούς και τώρα και σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια και θα σε αρέσουν ακόμα, έτσι, είναι διαχρονικά. Τα παλιά δεν τα βαριέσαι ποτέ, δηλαδή δεν. Καλά, όχι όλα, μερικά, τα καλά παλιά. Ναι, πλέον τα κομμάτια, να μιλήσουμε τώρα για το hip hop, υπάρχουν κομμάτια που τα ακούς, δεν μένουν και φεύγουν κατευθείαν. Φυσικά, σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Τώρα, σε αυτή τη γενιά, σχεδόν όλα.
Ποιο κομμάτι θα μείνει τώρα? Κανένα. Δεν έχουν να πούν κάτι για να μείνει, έτσι. Πλέον όχι. Έτσι νομίζω. Παλιά τουλάχιστον τότε, είχα... ναι, εντάξει, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι και, ήταν και άλλες οι εποχές, άλλα αυτά που ζούσαν. Ναι, 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 άλλα αυτά. Άλλες καταστάσεις αυτές που ζούσαν τότε. Πιστεύεις, εσύ τι πιστεύεις, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα τώρα ή τότε? Τότε ήταν πιο δύσκολα. Τότε ήταν πιο δύσκολα, πιστεύεις? Σαφώς, ναι. Και το hip hop από την ανάγκη δημιουργείται. Έτσι, ναι. Όπως και η τέχνη γεννιέται από τον πόνο. Κυρίως ο πιο ελεύθερος εκφραστικός τρόπος είναι το hip hop, πιστεύω. Δηλαδή είναι... Στη μουσική, λες. Ναι, δηλαδή είναι μια μουσική που και θυμό να κρύβεις και αγάπη και έρωτα και όλα τα βγάζεις, τα βγάζεις με πολύ φόρα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, αυτό θα σου πω. Δηλαδή το hip hop εξάλλου γι' αυτό το αγαπάμε περισσότεροι. Γιατί για τα συναισθήματα που βγάζει, ναι. Γιατί εκφράζεσαι πολύ μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζεις. Είναι ένας πολύ όμορφος εκφραστικός τρόπος. Και το μήνυμά μου να ακούτε hip hop. Ακούστε, μπόλικο hip hop. Λοιπόν, πάμε σε να αναλύσουμε. Ψιλομικρή ανάλυση θα κάνουμε. Σε ένα τελευταίο κομμάτι πριν κλείσουμε. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, Afroman. Αυτό. Θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι για το οποίο, στο οποίο πάρα πολλοί χάνουν το νόημα του κομματιού. Γιατί άραγε? Θα σου πω γιατί. Το κομμάτι αυτό είναι του Afroman και λέγεται Sell Your Dope, που μεταφράζεται ως πουλά τα ναρκωτικά σου. Έτσι, ομά. Ναι. Στο κομμάτι αυτό, ο Afroman εμψυχώνει εμπόρους να πωλήσουν ναρκωτικά και να μην νοιάζονται για τις συνέπειες που θα έρθουν. Όμως, υπάρχει ένα τεράστιο όμως εδώ. Καθ' όλη τη διάρκεια του κομματιού, ο Afroman ειρωνεύεται με τους στίχους του, τους εμπόρους και τους γκάγκστερς. Με το χαρούμενο πιτάκι από πίσω. Υπερβολικά χαρούμενο πιτάκι. Και τις τραγουδιστές του ρήμες, ουσιαστικά τους δουλεύει. Ναι. Είναι σαν να τους λέει μεταφορικά πως αυτό που κάνουν είναι άχρηστο. Κατάλαβα. Αλλά άμα το πάρεις στην κυριολεξία, όντως τους λέει πουλά ναρκωτικά. Άμα μπεις όμως πιο βαθιά, ο τύπος τους ηρωνεύεται, έτσι. Με λίγα λόγια τους λέει, θέλεις να πουλήσεις, πουλά. Θέλεις να πουλήσεις, αυτό. Αφού δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αφού δεν μπορείς να αυτό ακριβώς τους λέει. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, πουλά ναρκωτικά. Είσαι τόσο άμυαλος, έτσι, γιατί είμαστε και στον αέρα, ναι, ναι. Είσαι τόσο άμυαλος που πρέπει να πουλήσεις ναρκωτικά. Δεν θα σε βγάλει πουθενά αυτό. Αυτό δεν μπορείς να ζήσεις αλλιώς, ναι. Πουλά ναρκωτικά. Άρα δεν μπορεί να σε βγάλει πουθενά όλο αυτό και σαφέστατα τους ηρωνεύεται και μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο κομμάτι κατά τη γνώμη μου και αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αποφώνηση. Πάμε, Μίλτο. Φύγαμε. It's gonna be alright, alright. Everything is gonna be alright. Sell your dope. Make your money every night. Get on down. Them brothers round the corner, they wanna start a motherfucker. Ooh. Ooh. Sell your dope. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Γεια σας και πάλι. Γεια σου, Μιλτάρα. Λοιπόν, να κάνουμε την αποφώνησή μας εδώ. Αλλά πριν την αποφώνησή μας, να ξαναυπενθυμίσουμε ότι μας ακούνε από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, από το site μας www.eoelas.org και το email radio@eoelas.org. Πολλά δεν είπα. Κάπως κουράστηκα. Είμαι και λίγο άρρωστος. Είσαι και λίγο. Έχεις για αυτή τη σεξ. Έχω για αυτή τη σεξ. Καλά, εντάξει. Το ξέρω. Αλλά μου αρέσει να μου το λένε. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν
μαζί μου και σήμερα ακροατές μου. Ευχαριστώ και σε ένα Μίλτο για άλλη μια φορά που ήσουν στην εκπομπή. Νίκα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Νομίζω κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Δεν ξέρω, οι ακροατές θα το κρίνουν. Ναι, πιστεύω να μας απολαύσατε. Λοιπόν, αντίο από μένα, θα τα ξαναπούμε μετά τα Χριστούγεννα. Καλές γιορτές εύχομαι και εγώ σε όλους. Καλές γιορτές. Με υγεία, αγάπη. Να προσέχετε τώρα τα Χριστούγεννα. Τα πάντα. Χαλαρά, όλα με μέτρο. Έτσι. Και καλές γιορτές, γεια σας. Και να ακούτε hip hop. Αυτό. Peace. Καλά Χριστούγεννα.